Γεια σας παιδιά, BG Gaming εδώ. Καλώς ήρθατε σε ένα επεισόδιο Dying Light. Σήμερα θα ανοίξουμε Weapon Dockets. Έχουμε 5 Weapon Dockets. Είχα ανοίξει και χθες ένα. Και θα πάω να δούμε τώρα λίγο. Είναι σαν podcast βασικά. Η φωνή είναι από πάνω. Θα καταλάβετε. Οπότε παιδιά, βλέπουμε λίγο το Dying Light. Και θέλω να σας πω και κάνα δύο πράγματα έτσι. Όσον αφορά τον υπολογιστή, ο οποίος υπολογιστής πλέον τα έχει παίξει, δεν ξέρω αν είναι και με τη ζέστη και με αυτά, μου σκάει κάτι 50, κάτι τέτοια. Τέλος πάντων, ήθελα να σας πω ότι η αναβάθμιση είναι αρκετά κοντά. Βασικά, αυτό που ήθελα είναι να ευχαριστήσω τον Ηλία, τον Randy Greek Gamer, γιατί δεν το είχα κάνει σε κάποιο βίντεο και μεγάλη μαλακία. Νομίζω ότι δεν το είχα κάνει, ναι. Μου είχε στείλει ένα motherboard, το οποίο θα το αξιοποιήσω όπου να είναι. Θέλω βασικά, επειδή θα βρω κάρτες RAM, μνήμες, το μόνο που μου λείπει παιδιά είναι ένας επεξεργαστής. Και έχω σκεφτεί να πάρω έναν i3, το πιο απλό που πρόσεξα και πως είναι ρε παιδί μου και ο πιο φθηνός, ή θα πάρω ένα καλό dual core, ένα από τα δύο. Ο i3 έχει γύρω στα 120€, ενώ dual core έχει 68-69€. Αλλά είναι πιο νέας γενιάς, είναι και στα 3 GHz. Δεν ξέρω, θα δω. Όσοι ξέρετε το σύστημά μου, το σύστημά μου είναι με DDR2 μνήμες, ένας dual core στα 2,5 GHz, τον έχω χρονίσει στα 3. Μια κάρτα Nvidia 6450 στο 1 GB. Και παιδιά, αυτό είναι όλο. Οπότε βλέπετε, όταν βλέπετε αυτά τα stuttering και τα κολλήματα, είναι λόγω αυτού. Τώρα θα μου πείτε γιατί τα ανεβάζω τα βίντεο. Έχετε ένα μεγάλο δίκιο σε αυτό. Απλά εντάξει, το θεωρώ καμιά φορά καλό να βλέπουμε κανένα από αυτά να χαζεύουμε και μαζί. Σε άλλα νέα αυτά, θέλω να κάνετε ένα like στη σελίδα του Dying Light Greece στο Facebook. Είναι η πρώτη ελληνική σελίδα Dying Light. Θα έρθουν παιδιά διαγωνισμοί. Κάποια στιγμή το ψήνω. Θα έχουμε πάρα πολλούς καλούς διαγωνισμούς με DLC, όπλα κτλ. Όταν θα είναι ο χρόνος θα σας πω, όταν θα είναι η ώρα. Πρόκειται για μια συνεργασία την οποία δεν θα την αποκαλύψω. Δεν θα πω κάτι ακόμα. Για να δω μέχρι τι θα γίνει, να καταφέρω να μιλήσω και να σας πω και σας επίσημα ότι θα συνεργαστούμε και με αυτά τα άτομα, αυτή την εταιρεία, και ότι θα έχουμε και τα giveaway στη σελίδα μας. Σε άλλα νέα, αυτό περιμένω. Το καλοκαίρι συνεχίζεται, δουλειά υπάρχει πάρα πολύ. Θα δούμε πότε θα πάρουμε και την άδεια. Πιο πολύ δηλαδή σαν ένα vlog για ένα update είναι αυτό το βίντεο και αυτό το βίντεο. Θέλω να μου πείτε λίγο με το Photoshop 101, γιατί το βλέπω ότι δεν πάει καλά η σειρά. Θέλετε να πείτε κάτι σας ενοχλεί, είναι κάπως ο τρόπος που τον κοινάω και δεν σας αρέσει, θέλετε να πείτε κάτι πιο ενδιαφέρον, να μου πείτε παιδιά. Αυτά, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο πάρα πολύ περίεργο. Εδώ ανοίγουμε τα dockets, τα ανοίξαμε μάλλον, και φέρνω βόλτα στη Χαράν. Είχα και καιρό γιατί μου είχε χαλάσει το... κάτι μου έκανε το Dying Light και αναγκάστηκα να το ξαναπεράσω. Τα έσβησα τα αρχεία, ευτυχώς κράτησα τα save, αλλά μάλλον δεν τα κράτησα, μόνο μου τα κράτησε. Κράτησα τα save και συνεχίζω από εκεί που είμαι, αλλά αναγκάστηκα να το ξανακάνω κατάσταση χθες στο παιχνίδι. Για όσοι με ρωτάτε για PvP παιδιά, είναι ότι όπως βλέπετε το παιχνίδι δεν πάει καλά, οπότε είναι δύσκολο να παίξω. Κάποια στιγμή ίσως καταφέρω να παίξω, θα σας πω. Γιατί θέλω πάρα πολύ να παίξω με εσάς PvP και τα λοιπά. Προς το παρόν, ό,τι βλέπετε είναι αυτά. Οπότε αυτά παιδιά. Μπορούμε να πάμε στο Civalry κανένα PvP, τώρα που θα ανοίξει και ο Αλέξανδρος στο σερβερ. Μας έρχεται ένα... Έρχεται ένα σερβερ καινούριο, Civalry, ο πρώτος ελληνικός σερβερ στην Ελλάδα. Θα έχουμε και γι' αυτό νέα. Οπότε παιδιά, να είστε καλά. Χίλια ευχαριστώ που παρακολουθήσατε, όπως παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο.
Πιο πολύ το έκανα για να μιλήσω, να είστε καλά και να συνεχίσετε να περνάτε καλά και όμορφα το καλοκαίρι. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο. Τσάω.